ο Σεντάτ Πεκέ, ο Τούρκος Αρχιμαφιόζος, κατέστη Σύριαλ με 10 εκατομμύρια προβολές κάθε βίντεο. Ο 49χρονος που έχει νυμφευθεί και τη δικηγόρο του. Έχει αναστατωθεί όλος ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Και όχι μόνον. Έχει προκαλέσει μέγιστο ενδιαφέρον τουλάχιστον στο ίμιση του κόσμου μας. Από Ασία, Μέση Ανατολή ως Αμερική όλα τα μίντια ενημέρωσης βρίσκουν των αποκαλύψεων του. Από ό,τι βλέπω, τι να πρώτο αλλά στην Ελλάδα για το βιασμό δολοφονία της δημοσιογράφου δεν σας είπαν. Μόνον εγώ. Την βλέπετε ήδη στα πλάνα. Μερικά από τα πλάνα από προηγούμενες αποκαλύψεις του Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κάκητσι, στα παρακυβερνητικά. Βλέπετε τη βιαστήσα δολοφονηθήσα από βουλευτή του κυρίου Ερντογάν, που είχε και πατέρα ανώτατο της ασφαλείας υπουργό. Βλέπετε τον κύριο Σοηλού πρόεδρο κοινοβουλίου, γι' αυτόν οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Τους δολοφονημένους δημοσιογράφους βλέπετε, εξ αυτών και τον τουρκοκύπριο Κουτλού Ανταλή. Τώρα που οι αποκαλύψεις του ακουμπούν τον πρόεδρο Τζέπτα ή Περντογάν, τι θα γίνει. Διότι παραθέτει στοιχεία φρίκης και για σημαίνουσες προσωπικότητες εντός της προεδρίας. Αυτός ο κυρατλής τον οποίο αναφέρθηκε κατέχει το υψηλότερο κρατικό αξίωμα εντός προεδρίας της Τουρκίας. Ακούστε λοιπόν, στο παρελθόν αυτό το αξίωμα αναφερόταν ως Γενική Γραμματεία της Προεδρίας. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο βουλευτής της Αντιπολίτευσης Γιαβούς Γιλμάζ, ο κυρατλή παίρνει τρεις μισθούς συνολικού ή ύψους το μήνα. Ακούστε, 84.702 λίρες. Καθώς εκτός από το μισθό, από την Προεδρία, παίρνει μισθό ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης και ως μέλος του ΙΟΚ, ε, Συμβουλίου τη Εκπαίδευσης. Για ακούστε τι λέει ο Πεκέρ. Για να κάνετε εμπόριο στη Συρία, τι χρειάζεται να κάνετε. Γνωρίζετε πού θα αποτανθείτε. Υπάρχει ο Κύριος με την κυρατλή. Να αναφέρω το πλήρες αξίωμά του. Προέδρος Διοικητικών Υποθέσεων της Προεδρίας, της Δημοκρατίας, της Τουρκίας. Στην Προεδρία. Τώρα σε εκείνον θα πάτε. Μάλιστα. Και δεν μιλάω για εμπόριο με μερικά φορτηγά. Μιλάω για μεγάλες δουλειές, τονίζει. Λαθρεμπόριο αργού πετρελαίου. Τσάι, ζάχαρη, αλουμίνιο, χαλκός, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτά είναι δουλειές εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Σεντάτ Πεκέρ ομολογεί ότι υπήρξαν μεταφορές Όπλων από την Τουρκία προς τη Συρία, κυρίως προς την τρομοκρατική οργάνωση συριακής πτέρυγας της Αλ-Κάιντα, την Τζαμπχά Ταλ-Νούρσα. Λέει ότι βοήθησε και κατηγορεί μια τουρκική εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας, τη Σαντάτ, για τη μεταφορά των όπλων. Για τη Σαντάτ, βέβαια, απαιτείται ξεχωριστό ρεπορτάζ, ο Μετίν Κυρατλή και η Σαντάτ δεν έχουν τέλος. Τώρα ποιο θα πιστέψει ή θα ευελπιστεί ότι ο κύριος Ερντογάν δεν γνώριζε τίποτα, τι μέλη γενέστε, είδομεν.